Φίλες και φίλοι του Ανιστολέτζερ, καλησπέρα. Είναι Κυριακή 28 Ιουλίου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Ελπίζω να σας πετυχαίνω κάπου που θα χαλαρώνετε και θα απολαμβάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού όπως εσείς θέλετε. Είδα τα ερωτήματά σας, κινούνται κυρίως σε τρεις άξονες. Πριν από αυτά όμως να απαντήσω σε ένα φίλο που λέει ότι του κόψα κάποιο σχόλιο. Φίλε μου, δεν κόβω κανένα σχόλιο γιατί πολύ απλά δεν έχω και αυτή τη δυνατότητα στο site στο enos.gr να ασχολούμαι με τα σχόλια ή να κόβω τα σχόλια, είναι άλλον δουλειά. Επομένως, προφανώς για να κοπεί έχει στείλει κάτι πάρα πολύ προσβλητικό, επιεικός, αλλά εν πάση περιπτώσει με όποιον διαφωνεί όπως αναφέρεις δεν ασχολούμαι καθόλου με τα σχόλια, δεν τα κόβω και δεν έχω και αυτή τη δυνατότητα. Επομένως δεν ξέρω και πραγματικά σε τι αναφέρεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ερωτήματα με τα γραφικά, υπάρχουν σχόλια τα οποία ασχολούνται με τον Ματίας Αλμέιδα και με αυτό που έχει πει ότι δεν χρειάζεται άλλες μεταγραφές. Παιδιά, μην το πάμε στην υπερβολή. Η ΑΕΚ δεδομένα κινείται και για επιθετικό και για αριστερό μπακ και θεωρώ σίγουρο ότι θα αποκτήσει δύο παίκτες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Δεν ξέρω αν προκύψει κάποια άλλη ανάγκη, κάποια πώληση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σίγουρα τις δύο κινήσεις αυτές του επιθετικού και του αριστερού μπακ θα τις κάνει. Από εκεί πέρα είναι κάποιοι φίλοι που θα ήθελαν να κινηθεί και για αμυντικό χαφ, όπως διαβάζω, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι στο κέντρο η ΑΕΚ έχει πάρα πολλούς παίκτες, έχει πληθώρα λύσεων και δεν θα κάνει κάποια μεταγραφή στη θέση αυτή. Εάν κάποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται από το υπάρχον ρόστερ, υπάρχει και η περίπτωση να δοθούν δανεικοί. Τώρα, στέκεστε πάρα πολύ στο θέμα της νοοτροπίας. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως το έχουμε υπεραναλύσει μετά το μάτς με την Εσκάλδες στο θέμα της νοοτροπίας και δικαίως το έχουμε αναλύσει. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και αν επαναληφθεί θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να λυθεί. Μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο του Αλμέιδα στον πάγκο της ΑΕΚ με δύο διαφορετικές ΑΕΚ, την πρώτη σεζόν με τη δεύτερη σεζόν, και δεν εννοώ μόνο στο θέμα ότι την πρώτη πέτυχε αγωνιστικά και πήρε το double, στη δεύτερη βάση τελικού αποτελέσματος απέτυχε, ούτως ή άλλως και τα δύο πρωταθλήματα κρίθηκαν στο όριο. Αλλά μιλάω στην νοοτροπία. Στην πρώτη σεζόν η ΑΕΚ, ακόμα και όταν ήταν πολύ πίσω στη βαθμολογία, ενέπνεε μια ασφάλεια, μια σιγουριά, έβγαζε μια αυτοπεποίθηση ως ομάδα και μας είχε κάνει όλους να πιστεύουμε στο πρωτάθλημα και τελικά κατάφερε και το κατέκτησε γιατί ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Πέρυσι, ακόμα και όταν ήταν κάποιες στιγμές πρώτη στη βαθμολογία, δεν ενέπνεε την ίδια ασφάλεια. Έκανε τους αντιπάλους της να πιστεύουν ότι μπορούν να τις κάνουν τη ζημιά. Έχασε σταδιακά την αυτοπεποίθησή της, έκανε πάρα πολλά λάθη, ουσιαστικά δόρισε ένα δικό της πρωτάθλημα. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι δύο διαφορετικές σεζόν και αυτό που έγινε με την Ίντερ Ντεσκάλδες πριν από λίγες μέρες στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν ότι μας θύμισε αυτή την κακή νοοτροπία της περσινής σεζόν με τα πολλά λάθη, και δεν εννοώ τα ατομικά λάθη όπως αυτό που κάνω Βίντα που μπορεί να συμβεί. Ακόμα και αυτό που κάνω ο Στρακώσια επίσης μπορεί να συμβεί, αλλά ειδικά στο τρίτο γκολ επέδειξε η ΑΕΚ μια πάρα πολύ κακή νοοτροπία, και όταν επιτρέπεις σε μια δύναμη ομάδα και κατορθώνεις, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, από το 4-0 να κάνεις ένα τέτοιο μάτς στο 4-3, χάνεις αφενός εσύ την αυτοπεποίθησή σου και αφετέρου δίνεις το δικαίωμα σε κάθε αντίπαλο να πιστεύει ότι μπορεί να σου κάνει κάτι ανάλογο. Αυτό είναι που πρέπει να κοπεί μαχαίρι από το Ματίας Αλμέιδα προς τους παίκτες, αλλά παιδιά, για να ξέρουμε τι λέμε, τη βασική ευθύνη τη φέρουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι που ευθύνονται και αυτοί πρέπει να το αλλάξουν αυτό άμεσα πριν γίνει πάρα πολύ μεγάλη η ζημιά. Αυτό όσον αφορά την νοοτροπία, γιατί βλέπω ότι σας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Άλλο όσον αφορά στα ερωτήματά σας για την ερασιτεχνική, είμαστε ακόμα στο μέσο του καλοκαιριού, γίνονται κινήσεις από ό,τι βλέπετε σε όλα τα τμήματα πολύ δυναμικές. Στα περισσότερα τμήματα η ΑΕΚ δεν θα είναι απλά ανταγωνιστική, αλλά θα κάνει
πρωταθλητισμό, θα πάει για να πάρει τρόπαια όπως πρέπει. Υπάρχουν και άλλες κινήσεις, παιδιά, που φυσικά δεν μπορώ να τις αποκαλύψω που θα γίνουν και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ πιο επιτυχημένη χρονιά από την προηγούμενη. Μακάρι να είναι σαν αυτή των 99 χρόνων και ακόμα καλύτερη, που νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερη, γιατί θα είναι περισσότερα τα τμήματα στα οποία η ΑΕΚ θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Αλλά να τελειώσει και ο Αύγουστος και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κινήσεις και λίγο πριν αρχίσει η νέα σεζόν. Για να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, είμαστε σε μια φάση που η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Η ΑΕΚ πρέπει να περάσει αυτονόητα το εμπόδιο της Εσκάλδες, θα πρέπει να περάσει αυτονόητα και το επόμενο στάδιο με την ΝΟΑ από την Αρμενία. Όταν θα μάθουμε ποια θα είναι η αντίπαλος στα play-off, θα ξέρουμε και το ποσοστό του πρέπει για την ΑΕΚ, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει αυτό το πρέπει να παίξει η ΑΕΚ σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο Conference League. Απλά δεν συζητιέται η ομάδα από την Ανδόρα και μετά η ομάδα από την Αρμενία ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να τις περάσει. Βήμα-βήμα, εδώ θα είμαστε, επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα. Καλή συνέχεια και επαναλαμβάνω, φίλε, δεν ασχολούμαι με τα σχόλια και δεν έχω τη δυνατότητα. Όταν λέω δεν ασχολούμαι, όχι ότι δεν τα διαβάζω, όταν μπορώ τα διαβάζω, μην παρεξηγηθώ. Αλλά δεν έχω καμία δυνατότητα να σβήσω κανένα σχόλιο και επίσης είσαι σε ένα πολύ δημοκρατικό site που ανέχεται, θα έλεγα, όλων των ειδών τα σχόλια, ακόμα και κάποια ακραία και κάποια εκτός πραγματικότητας, γιατί μερικές φορές υπάρχουν κάποια σχόλια που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που διαβάζουν και απαντάνε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, που κάνει καθημερινά εκπομπές, που δίνει γραμμή στους αναγνώστες ακροατές. Επομένως, είναι λίγο άτοπο αυτό που είπες. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ψυχραιμία.